Τώρα σε 5-10 λεπτά, τώρα με προειδοποίησαν ότι έχουν περάσει τα διόδια, σε 5-10 λεπτά θα φτάσουν και θα πάω στο νοσοκομείο να δω τι γίνεται. Ποια είναι. Το μόνο που ξέρω ότι είναι σε προχωρημένη σύψη και είχε και σκυλιά τα δικά του, που μισοφαγωμένη κοιλιά είναι, κάπως έτσι με πληροφόρησε η αστυνομία. Ανοιχτή κοιλιά είναι, δηλαδή. Μάλιστα, υπάρχει δηλαδή το πτώμα αυτό έχει ταλαιπωρηθεί και από σκυλιά ή από αδέσποτα, οτιδήποτε άλλο. Ναι. Και ναι. Η προχωρημένη σύψη δείχνει ότι είναι αρκετές ημέρες νεκρός, κύριε Κυφνίδη. Ναι, τώρα και με τέτοια θερμοκρασία, περιβάλλοντας συνθήκες, είναι δύσκολο. Και 3-4 μέρες φτάνουν για να γίνει αυτό που έγινε τώρα. Άρα θα έχετε σήμερα το βράδυ, μέχρι αργά το βράδυ, θα έχετε ολοκληρώσει το πόρισμα της εγκληματικής. Ναι, ένα περιμένει. Περιμένει η αστυνομία, μήπως είναι κάποιες συνδείξεις, υπάρχουν εγκληματικές ενέργειες. Στέγη. Έτσι κι αυτός δεν δημιούργησε προβλήματα, από ό,τι μου είπαν οι φοιτητές, ελάχιστοι φοιτητές που ήταν εκεί, ήταν δύο φοιτητές που τον βρήκαν. Μάλιστα οι φοιτητές μας του πήγαιναν και νερό που και που, γιατί τον έβλεπαν εκεί, και τελικά βρέθηκε νεκρός. Τώρα πρέπει λογικά, από ό,τι κατάλαβα, να είχε κανένα δύο μέρες νεκρός, γιατί οι αιστείες είναι άδειες. Και δεν υπάρχει και κόσμος αυτή τη στιγμή που να μπορεί να δει ή να εντοπίσει κάτι. Κύριε Παντέκα, όταν ναι. Υπάρχει μια πόρτα κλειστή, δεν μπορείς να ξέρεις τι γίνεται από πίσω. Αυτό είναι γεγονός. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μπαινόβγαινε πάρα πολύ καιρό σε αυτό το δωμάτιο το οποίο δεν χρησιμοποιείται στο ίδρυμα. Ειδοποιήσατε καθόλου τις αρχές? Δηλαδή δεν έχει σημασία αν αυτός ο άτυχος άνθρωπος, ο άστεγος, ήταν από τον Πειραιά ή από οπουδήποτε αλλού, από άλλη περιοχή της Ελλάδας. Οι κοινωνικές υπηρεσίες, το κράτος, η πρόνοια όφιλε να βρει κάποια λύση, κάποιο τρόπο για αυτόν τον άνθρωπο. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε? Ναι, είχαν ειδοποιηθεί από την υπηρεσία μας οι αρχές, η πρόνοια, αν θυμάμαι καλά. Είχαν ειδοποιηθεί, αλλά δεν μπορούσαν να το βρουν κιόλας, γιατί δεν έμενε στις αιστείες μας. Έφευγε, γύριζε σε ακατάστατες ώρες, δεν είχε τηλέφωνο να το βρεις. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Και συνεπώς δεν μπορούσε, και εκτός και αυτού, και η αστυνομία δεν μπορούσε να μπει μέσα, βέβαια. Αλλά δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσαμε να το βρούμε κι εμείς. Του είχαμε κάνει παρατηρήσεις πολλές φορές να φύγει. Έφευγε, ξαναρχόταν σε μέρες και ώρες που δεν ξέραμε. Αθήνα, είναι Αθηναίος. Εδώ και λίγες μέρες καταληψίας πατέιρ, κατέλαβε δηλαδή κάποια αιστεία. Έχει συγγενείς, έχει πατέρα, και τώρα από κάποια αιτία πέθανε. Αυτή τη στιγμή μεταφέρεται στην Κομοτηνή για περαιτέρω έρευνα, για να δουν μήπως πρόκειται ή για εγκληματική ενέργεια ή για ναρκωτικά. Δηλαδή δεν γνωρίζαμε εμείς, είναι λίγες μέρες που είναι στην Καβάλα και δεν γνωρίζαμε καθόλου το περιστατικό, δεν το γνωρίζαμε καν ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός μπαινόβγαινε μόνο στη φοιτητική αιστεία μέσα. Δεν ήξερε κανένα τίποτα, γιατί είναι η περίοδος τέτοια που είναι κλειστές και οι φοιτητικές αιστείες. Ναι.